Είναι πολιτική απόφαση, όχι απλά τη σπιτικοποίηση του αγώνα μας, αλλά να σύρει εκπροσώπους των ομοσπονδιών και αγρότες που συμμετέχουν στον μπλόκο της Νίκαιας, να μας σύρει σε δικαστήριο χωρίς καν απολογία, όπως είναι η πάγια τακτική που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για μια πρωτοφανή ενέργεια που σκοπό έχει να τρομοκρατήσει τους αγρότες που συμμετέχουν, αλλά και αυτούς που θα βγουν τις επόμενες ημέρες και θα ενισχύσουν και τον μπλόκο το δικό μας και θα στήσουν νέα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπό έχει να ποινικοποιήσει τους αγώνες μας και βέβαια από μια, σε πολλά εισαγωγικά βάλτε το, δημοκρατική αριστερή κυβέρνηση όπως θέλουν να λέγονται. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν, ούτε από τις πιο αντιδραστικές κυβερνήσεις που υπήρχαν στον τόπο. Κάποιοι θέλουν να την προτείνουν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Εγώ πιστεύω και πιστεύω να το αποδεχτεί αυτό και τον μπλόκο της Νίκαιας ομόφωνα να τους προτείνουμε για τον Νόμπελ Αυταρχισμού. Αυτό που πάνε να κάνουν δεν πρόκειται να μας πτωίσει σε καμία περίπτωση. Δεν πρόκειται να σταματήσει τα τρακτέρ που έρχονται. Δεν πρόκειται να σταματήσει τη δυναμική των μπλόκων. Πρέπει να καθίσει κάτω και να δώσει λύση στα προβλήματά μας. Έχει διαλέξει στρατόπεδο και το κάνει για μια ακόμη φορά και ποινικοποιώντας τον αγώνα μας με τέτοια αγριότητα και με τέτοιο αυταρχικό κατήφορο. Και αυτό το στρατόπεδο είναι απέναντί μας. Όμως εμείς θα την αναγκάσουμε τον αγώνα μας, με τον πανελλαδικό συντονισμό μας, με τη δυναμική που αναπτύσσεται στα μπλόκα και πάνω απ' όλα με την ενότητά μας, να δώσει λύσεις στα αιτήματά μας. Είναι ξεκάθαρο ότι φοβούνται αυτόν τον αγώνα, γι' αυτό είχαν βάλει λιτούς και δεμένους για να μην γίνει αυτό το μπλόκο, να μην στηθούν τα μπλόκα. Δεν τα κατάφεραν και δεν πρόκειται να τα καταφέρουν και με την τρομοκρατία. Σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι, το έχουμε αντιμετωπίσει, το αντιμετωπίζουμε 24 χρόνια τώρα τα αγροτοδικεία. Καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών 24 χρόνια και δεν πρόκειται να το κάψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Θέλουμε όμως να καταγγείλουμε και το γεγονός ότι στην είσοδο του μπλόκου δεν επιτρέπουν σε αγρότες συναδέλφους ή τους καταγράφουν τους αριθμούς πινακίδων των αυτοκινήτων για να μπουν στον μπλόκο και δεν επιτρέπουν ούτε στις οικογένειές μας αλλά και στον κόσμο που θέλει να με συμπαρασταθεί την είσοδο στον μπλόκο, όπως έγινε και σήμερα, όπως τουλάχιστον σήμερα έγινε σε πρωτοφανή σημείο. Και εμείς λέμε ότι ο καθένας άνθρωπος, ο κάθε εκπρόσωπος φορέα και ο κάθε άνθρωπος εδώ της περιοχής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, αν το θέλετε, να έρθει και να συμπαρασταθεί και να δείξει την αλληλεγγύη του σε αυτό το δίκαιο αγώνα επιβίωσης που βάζουμε. Και δεν μπορεί να σταματάει η κυβέρνηση στην ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Και η αστυνομία βεβαίως, και να πάρουν τις ευθύνες τους και τους καλούμε πάρα πολύ να σταματήσουν αυτόν τον κατήφορο. Δεν τους οδηγεί πουθενά, το μόνο που κάνει είναι να τσαλώνει τη θέλησή μας και να δυναμώνει τον αγώνα μας. Εμείς καλούμε τους αγρότες από όλη τη Θεσσαλία οργανωμένα να πυκνώσουν τις γραμμές του μπλόκου. Θα καλέσουμε τις επόμενες ημέρες τους φορείς, συλλόγους, σωματεία να έρθουν εδώ να μας συμπαρασταθούν. Τους θέλουμε δίπλα μας και να μας βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα ενάντια όχι μόνο στα προβλήματα που βιώνουμε, αλλά και σε αυτή την τρομοκρατία που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει. Ο αγώνας συνεχίζεται και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα κάψουμε και την τρομοκρατία της κυβέρνησης, αλλά και την αδιαλαξία της όσον αφορά στην επίλυση των αιτημάτων, των δίκαιων αιτημάτων που διεκδικούμε. Όπως και η προηγούμενη καταδικαστική απόφαση σε τρεις αγρότες πριν 4-5 μήνες ήταν καθαρά πολιτική δίωξη ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα και ενάντια στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, γιατί μας φοβούνται. Είμαστε το μόνο οργανωμένο αγροτικό κίνημα που μπορούμε να βγάλουμε τον κόσμο να φωνάξει, να διεκδικήσει λύση στα προβλήματά του και γι' αυτό δεχόμαστε αυτή την επίθεση. Κοιτάξτε να δείτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα δικαστήρια, τα αγροτοδικεία και οι διώξεις των συνδικαλιστών, γιατί εμείς είμαστε εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έτσι, οι αποφάσεις μας για μπλόκα ή για οποιαδήποτε μορφή κινητοποίηση παίρνονται μέσα από γενικές συνδρεύσεις, από τη λειτουργία των αγροτικών συλλόγων, των ομοσπονδιών, το που λέμε οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Το να ξεχωρίζει και να διώχνει τα συνδικαλιστικά στελέχη ενός φορέα μαζικού είναι πράξη αντιδημοκρατική από το μόνη του. Δεύτερον, και με νόμους στη Βουλή και παλιότερα, και το 2016 μετά από απέτησή μας με τα μπλόκα, παραγράφηκαν τα δικαιώματα, που σημαίνει ότι αυτά τα δικαιώματα δεν είναι
απλά μια αυταπάγγελτη εισαγγελική. Δεν μιλάμε αν έχει συντηρηστεί κάποιο αντίκημα από τον κώδικα ποινή. Εδώ μιλάνε για εγκλήματα, μιλάνε για υποκίνηση, μιλάνε για ηθικούς αυτούργους. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα στο κίνημα. Δεν υπάρχει ηθική αυτουργία στο κίνημα. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι εκλεγμένοι ενός αγροτικού κινήματος. Συζητάμε και συναποφασίζουμε. Δηλαδή, αν παίρναμε εμείς την απόφαση αυτή, οι 10, θα ερχόμαστε 10 τρακτέρ, δηλαδή. Για να ξεκαθαρίσουμε. Αυτή είναι η απόφαση των αγροτών του μέσα από τις διαδικασίες του κινήματος και γι' αυτό στήσαμε τον μπλόκο. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Λοιπόν, καταδικάζοντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, καταδικάζει τον ίδιο του συνδικαλισμό. Στην ουσία το ερώτημα μπαίνει, μπορούμε να συνδικαλιζόμαστε και δεύτερον, μπορούμε να αγωνιζόμαστε όταν έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι το ερώτημα. Μια κοινωνία η οποία ή μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι θα σε τσακίσω και μας τσακίζει και δεν μας δίνει και το δικαίωμα του αγώνα και της αντίστασης σε αυτό το τσάκισμα, κατά τη γνώμη μου λέγεται αντιδημοκρατική κυβέρνηση. Δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω έτσι. Και αυταρχική. Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση των μπλόκων που έχουν κατακλείσει όλη την Ελλάδα, αφού απέτυχε να ενεργοποιήσει σε βαθμό επιθυμητό τον κοινωνικό αυτοματισμό, έβγαλε στην επιφάνεια τις εφεδρίες της. Οι εφεδρίες της, με βάση τη στιγμή, την περιγραφή του αδικήματος για έγκλημα, απέναντι σε αγρότες που είναι και οι συνομιλητές τους. Δηλαδή τι θέλουν να μας πούν, ότι αυτοί οι εγκληματίες είναι οι συνομιλητές που τους καλούν κάθε μέρα σε προσχηματικό διάλογο. Με αυτούς τους αγρότες λοιπόν θέλουν να συζητάνε. Διοκόμινους στους δρόμους και συνομιλητές στο Υπουργείο ή οπουδήποτε κρίνουν αυτοί. Θεωρώ λοιπόν ότι μάλλον πρέπει να ξαναδιαβάσουν τον Λένιν για να πάρουν μαθήματα πολιτικής ηθικής απέναντι στη συμπεριφορά σε αγρότες που βρίσκονται στον δρόμο. Δίωξε το αγώνα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει έδαφος γόνιμο στα μάτια κανενός. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, γιατί η κυβέρνηση είναι μπροστά στα μάτια μας που θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα, εκτίθεται ανεπανόρθωτα με αυτό το χαρτί που έστειλε σε όλο τον κόσμο, σε εμάς τους 10 ανθρώπους σήμερα. Πίσω από εμάς είναι ολόκληρο το αγροτικό κίνημα που μας επιβάλλει να κάνουμε αυτές τις κινήσεις που κάνουμε. Γι' αυτό και εμείς θα καλέσουμε και με την πρωτοβουλία του μπλόκου της Νίκαιας σε συλλαλητήριο στην πρώτη του μηνός, του Μάρτη, που καλούμαστε να απολογηθούμε για το αυτονόητο. Για να δικαστούμε, γιατί είναι πρώτη φορά, και αυτό δεν ξέρω αν αναφέρθηκε πιο πριν, που κατεβαίνουμε απευθείας σε δικάσιμο και όχι σε προανακριτική. Κατευθείαν σε δικάσιμο. Αυτό είναι έσχος, δεν πρέπει να μας κάνει εμάς να φοβόμαστε, πρέπει να κάνει αυτούς που το μεθοδεύσαν να ντρέπονται. Καλούμε όλο τον κόσμο την 1η του Μάρτη να είναι στα δικαστήρια στη Λάρισα να αγωνιστούμε και ακόμα μια φορά όπως ξέρουμε να αγωνιζόμαστε. Η πρωτοφανή κίνηση που έγινε με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να ποινικοποιηθεί ο αγώνας μας, μας πάνε κατευθείαν σε παραπομπή σε δίκη, χωρίς να απολογηθούμε πιο πριν, αυτό από μόνο του αποτελεί μία πράξη η οποία μας δείχνει πολλά. Δείχνει ότι θέλουν να ποινικοποιήσουν τον συνδικαλισμό. Και αυτήν τη στόχευση έχει η κυβέρνηση, την ποινικοποίηση του συνδικαλισμού. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά των συνδικαλιστών και των συνδικαλιστικών του συνδικαλιστικού κινήματος ανάλογη πράξη. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση, καταγγέλνουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας είχε δεσμευτεί το 16 ότι θα πάρει πίσω τα αγροτοδικεία και από εδώ και πέρα να μην καρτεράνε ότι θα λυγίσουμε, θα συνεχίσουμε, θα ενισχύσουμε και άλλο τα μπλόκα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να μην σκύψουν το κεφάλι και να βγουν στα μπλόκα.